Το 2016 ήταν μια δημιουργική χρονιά παρά το αβέβαιο και γεωπολιτικά ασταθές διεθνές περιβάλλον και τη συνεχιζόμενη ελληνική κρίση. Πετύχαμε τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του ομίλου. Ρεκόρ στην παραγωγή, 14,8 εκατομμύρια τόνους, στις εξαγωγές, 8,6 εκατομμύρια τόνους και στα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη, 329 εκατομμύρια ευρώ. Υλοποιήσαμε το πρώτο στάδιο χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και μειώσαμε το δανεισμό και τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές κατά 1,2 δις ευρώ. Διευρύναμε τις διεθνείς συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές και πελάτες. Βελτιώσαμε τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας. Υιοθετήσαμε βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης. Τέλος, καταρτίζουμε το νέο πενταετές πρόγραμμα 2017-2021 ενεργειακού μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, οδικό χάρτη του ομίλου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού για το 2050. Ξεκινάμε πλέον από μια εντελώς διαφορετική βάση από ό,τι το Μάιο του 2015. Ο όμιλος πορεύεται σταθερά, στη σταδιακή μετατροπή του σε ένα ενεργειακό όμιλο με δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη περιοχή. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για την εξασφάλιση πολλαπλών πηγών προμήθειας πρώτων υλών με ευνοϊκές συμφωνίες και την ανάπτυξη της διεθνούς εμπορίας σε πετρελαϊκά και άλλα ενεργειακά προϊόντα. Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις έρευνες για ανακάλυψη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Το 2016 ήταν μια θετική χρονιά για τον Όμιλο. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία βασικά σημεία της χρονιάς. Το πρώτο αφορά τα αποτελέσματα του Ομίλου, τα οποία συνέχισαν και το 2016 να είναι πάρα πολύ καλά. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 731 εκατομμύρια, παρά την μείωση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων σε σχέση με το 2015. Το δεύτερο αφορά την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής χρηματοδότησης του Ομίλου. Εκεί πετύχαμε μια σειρά από θετικά αποτελέσματα που βοηθούν στη σταθερότητα και την ενδυνάμωση του ισολογισμού του Ομίλου. Παραδείγματα είναι η αναδιαπραγμάτευση με τράπεζες και ομολογιούχους για βελτίωση των όρων δανεισμού και η έκδοση ενός νέου ομολόγου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο στο 4,875 σε σχέση με το 8% που αναχρηματοδοτήσαμε. Το τρίτο σημείο αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες για προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην αρχική λειτουργία του FlexiCocker. Το αναφέρω και σαν παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας πολλών στελεχών της εταιρείας από διάφορες διευθύνσεις που οδήγησαν και έφεραν αυτό το καλό αποτέλεσμα. Για το 2017 θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια με πρωταρχικό στόχο τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και του ομίλου και την επίτευξη όλων μας των στόχων. Το 2016 τα δηληστήρια του ομίλου σημείωσαν νέο ρεκόρ παραγωγής με αύξηση 16% σε σχέση με το 2015. Επίσης, οι εξαγωγές σημείωσαν νέο ρεκόρ, φτάνοντας στους 8,6 εκατομμύρια τόνους, που αντιστοιχεί στο 56% των συνολικών μας πωλήσεων. Είμαστε πλέον σε θέση να προμηθευόμαστε αργό απευθείας από τις κρατικές εταιρείες πετρελαίου της Ρωσίας, του Ιράν, του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, πετυχαίνοντας σημαντικές οικονομίες για τον Όμιλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα παραπάνω επετεύχθησαν ταυτόχρονα με την εφαρμογή ενός συστήματος ολιστικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις μας. Η ασφάλεια στην εργασία ήταν και παραμένει κύριο μέλημά μας. Πραγματοποιούμε σταδιακά το στόχο της μετατροπής της ελληνικά πετρέλαια σε ενεργειακή ναυαρχίδα της χώρας και της περιοχής. Οι μέτοχοι και οι επενδυτές μπορούν να είναι σίγουροι ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας και όλα δείχνουν ότι θα το πετύχουμε.